Κλιμακώνουν οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στις κινητοποιήσεις τους και δίνουν ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον κόβο Πλατικάμπου με το πλαίσιο ετοιμάτων που καθόρισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συνεχίζονται αμύωτες σκέψεις της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και με την ευκαιρία να καταγγείλουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Αποστόλου, ο οποίος δήλωσε ότι δόθηκαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο στους αγρότες, είναι χρήματα που τα δικαιούνται αγρότες, δεν βγήκαν από τον κρατικό κουρβανά και η προσπάθεια που κάνει και ο Υπουργός και η κυβέρνηση είναι να στρέψει τις άλλες κοινωνικές ομάδες απέναντι στους αγρότες και στον αγώνα τους. Μόνο με το φόβο των συσκέψεων που κάνουμε ξεκίνησαν τα όργανα. Πρέπει να απαντήσουμε ότι η πολιτική της κυβέρνησης, της δικής του κυβέρνησης, είναι που οδηγεί στο κλείσιμο των μαγαζιών, που οδηγεί στην ανεργία, που οδηγεί στους μισθούς πείνας και οδηγεί και στο μειωμένο εισόδημα των αγροτών. Όλα αυτά θα τα παλέψουμε μαζί στους δρόμους του αγώνα. Αβέβαιη είναι για την ώρα η συμμετοχή των αγροτών από τον μπλόκο των Τεμπών. Στην τελευταία συνάντηση που έγινε χθες στον Πλατίκαμπο μεταξύ αντιπροσωπιών των δύο πλευρών, όπου συζητήθηκε διεξοδικά το ενδεχόμενο κοινής καθόδου, το κλίμα υπήρξε καλό, διαμηνύουν και οι δύο πλευρές. Ωστόσο, τελική απόφαση δεν υπήρξε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε με νόημα σήμερα ότι όποιος έχει διάθεση για αγώνα θα το αποδείξει την Πέμπτη με την παρουσία του.